Με το βαρομετρικό χαμηλό κυριαρχίας του ελληνικού στόλου να σαρώνει από τα ξημερώματα το Αιγαίο, ο Αλέξης Τσίπρας έριχνε προειδοποιητικές βολές στην Άγκυρα. Είχα την ευκαιρία να τονίσω την αποφασιστικότητα της Ελλάδας σε ό,τι αφορά την προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, στο Αιγαίο ιδιαίτερα, ενώ ταυτόχρονα εξέφρασα την αποφασιστικότητά μας παρά τις προκλήσεις και στο να διατηρούμε ανοιχτούς τους διάβλους του διαλόγου. Αυστηρό μήνυμα προς την Τουρκία εξέπεμψε από τη Ρόδο και ο Πάνος Καμένος. Οι προκλήσεις, οι απειλές, οι παραβίες του διεθνούς δικαίου δεν συμφέρει ούτε την Ελλάδα ούτε την Τουρκία. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε το παν για την ειρήνη. Αλλά δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε ούτε ένα χιλιοστό σε ό,τι αφορά την εθνική μας κυριαρχία και την εθνική μας ακεραιότητα. Και ενώ η Άγκυρα μάζεψε άρον-άρον το ναυτικό θίασο που ανέβασε το έργο του Θαλασσόλικου στο Αιγαίο, στο ελληνικό πεντάγωνο υποδέχονται με ικανοποίηση τους υψηλούς δείκτες αποτελεσματικότητας και ετοιμότητας που καταγράφονται πριν καν πέσει η αυλαία της πρώτης φάσης της καταιγίδας. Το πρωί μαχητικά της πολεμικής αεροπορίας μαζί με ναρκαλιευτικά του πολεμικού ναυτικού πραγματοποίησαν γυμνάσιο ναρκοπολέμου στο Σαρονικό, την ώρα που οι υπόλοιπες μονάδες του στόλου έκαναν άσκηση εν πλώ προς το βορειοανατολικό Αιγαίο.